Η ΑΚΣΗ έπαιρνε πρωτοβουλία της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας να διοργανώσει συνέντευξη τύπου πριν από την τελική αναμέτρηση του παιδικού πρωταθλήματος. Επαναλήφθηκε και για το προπαιδικό πρωτάθλημα, ο τελικός του οποίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Θεσπρωτικό. Αντιμέτωποι θα βρεθούν, όπως και στον τελικό του παιδικού, η Αθλητική Ένωση Πρέβεζας και η Ένωση Πάργας. Προπονητές και ποδοσφαιριστές των δύο σωματείων παρέδωσαν μαθήματα αθλητικού πολιτισμού και ποδοσφαιρικού ήθους κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου το απόγευμα της 5ης στα γραφεία της ΕΠΣ και απέδειξαν πως το τοπικό και κατ' επέκταση το ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένει κύτταρο ελπίδας για την κοινωνία. Σε αυτό το τελικό θα συμμετέχουν τυπικά η Υπεδούχος, η Ένωση Πρέβεζας με την Ένωση Πάρα. Η συνέντευξη τύπου, εκτός από αυτό που προανάφερα, έχει σκοπό να παρενέσει και να παρακινήσει όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτά τα πρωταθλήματα υποδομών της Ένωσής μας, να γραφτούν στα σωματεία τους και μέσα από αυτά τα πρωταθλήματα να γίνουν οι αυριανοί πρωταγωνιστές των μεγάλων κατηγοριών. Σίγουρο είναι ότι όλα τα παιδιά δεν θα γίνουν αύριο επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αλλά θέλω να διαμηνήσω στους γονείς τους, οι οποίοι προσφέρουν σε αυτά τα μικρά τα παιδιά τα πάντα για να μπορέσουν να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα, ότι ένα είναι σίγουρο, ότι τα πρωταθλήματα, το ποδόσφαιρο έτσι πως είναι δομημένο, θα τους δώσει όλα αυτά τα εφόδια τα οποία χρειάζονται για να μπορέσουν να είναι έτοιμοι σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα της κοινωνίας. Να είναι έτοιμοι και φοδιασμένοι με προσόντα, ούτως ώστε να μπορέσουν στις μάστιγες του αιώνα μας να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τα σωματεία αυτά τα οποία έλαβαν μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη η αγωγή τους και η συμμετοχή τους. Αυτό μετράει σε αυτό το πρωτάθλημα, γιατί χωρίς αυτούς ούτε αυτή η συνέντευξη τύπου θα μπορούσε να γίνει, αλλά ούτε ο μεγάλος τελικός το Σάββατο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η συμμετοχή τους έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο τεχνικός της Αθλητικής Ένωσης Πρέβεζας, η οποία στελεχώνεται με παιδιά από την Ακαδημία Αθλόπολης, Παναγιώτης Πανούσης, τόνισε από την πλευρά του. Σκοπός της Ακαδημίας Αθλόπολης είναι το ήθος. Είναι σημαντικό για έναν αθλητή να έχει ήθος, γιατί μέσα από αυτό πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα. Όσο ταλέντο και αν έχει ένα παιδί, αν δεν έχει ήθος και προσωπικότητα, είναι πολύ δύσκολο να υλοποιήσει όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως, η Ακαδημία, πέρα από το ήθος, διδάσκει αγωνιστικότητα, διδάσκει πειθαρχία, πράγματα τα οποία αύριο μεθαύριο θα χρειαστούν και τα παιδιά στη ζωή τους, γιατί αυτό θα συναντήσουν και στο σχολείο και στην οικογένεια και στην κοινωνία βγαίνοντας προς τα έξω. Η Ακαδημία μας είναι αρκετές οι φορές που έχει φτάσει σε ένα τελικό, είτε στο παιδικό είτε στο προπαιδικό, όμως πιστέψτε με, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το να φτάνεις σε ένα τελικό, όσο σίγουρα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το να συμμετέχουν τα παιδιά σε αυτές τις διοργανώσεις, σε αυτά τα τουρνά, θα έλεγα εγώ, και βεβαίως να φτάνουν μέχρι την τελική προσπάθεια. Φέτος, ακολουθώντας την πορεία λίγο του παιδικού, όπου δεν ήταν τυχαίο νομίζω που συναντήσαμε και στο παιδικό την ομάδα της Ένωσης Πάργας, φτάσαμε στο τελικό πάλι με την ίδια ομάδα, πράγμα που δείχνει ότι κάποιες από τις ακαδημίες, άλλες λιγότερο βέβαια και άλλες περισσότερο, βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Και θέλω να με πιστέψετε ότι μεθαύριο, όπως και στο παιδικό πρωτάθλημα, στο τελικό που έγινε ανάμεσα στις δύο ομάδες, σίγουρα και μεθαύριο το Σάββατο στο Δεσποτικό, όσοι θα έχετε να δείτε το τελικό, πιστεύω ότι τα παιδιά θα σας αποζημιώσουν
όσον αφορά το θέαμα. Είμαστε ομάδες που προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, είμαστε ακαδημίες που προσπαθούμε να διδάξουμε το ποδόσφαιρο όσο καλύτερα γίνεται, γιατί ξέρετε ότι στις εποχές μας, επειδή και εγώ και ο συνάδελφος Γιώργος εδώ είμαστε και καθηγητές φυσικής αγωγής και βλέπουμε μέσα από τα σχολεία τι προσπάθειες γίνονται και από τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών να επιβιώσουν σε εισαγωγικά μέσα στις σημερινές συνθήκες. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία όταν τα παιδιά κάνουν μια τόσο μεγάλη προσπάθεια και φτάνουν σε μια τελική αναμέτρηση. Βεβαιότατα δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα μεθαύριο, μας ενδιαφέρει να δώσουμε ένα πολύ καλό θέαμα στον κόσμο που θα έρθει, έτσι. Και αυτό θα είναι και μια ηθική ικανοποίηση και για εμάς τους προπονητές που όλη τη σεζόν προσπαθούμε να διδάξουμε κάποια πράγματα στα παιδιά. Ο προπονητής της Ένωσης Πάργας, Γιώργος Πασχοδήμος, είπε μεταξύ άλλων: «Όσο μπορούμε μέσα από τις μικρές ηλικίες, μέσα από τα παιδιά, αυτά προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εικόνα του ποδοσφαίρου, την αίσθηση που πρέπει να έχουν τα παιδιά για τον εαυτό τους, για τον αντίπαλο, για τους διαιτητές, για τον κόσμο». Πρέπει να προβάλλουμε με σωστό τρόπο το άθλημά μας, αυτό που αγαπάμε, να μην προβάλλουμε καθόλου τα αρνητικά του και όσο μπορούμε μέσα από τις μικρές ηλικίες, μέσα από τα παιδιά αυτά, να βελτιώσουμε την εικόνα του ποδοσφαίρου, την αίσθηση που πρέπει να έχουν τα παιδιά για τον εαυτό τους, για τον αντίπαλο, για τους διαιτητές, για τον κόσμο. Όταν μάθουν τα παιδιά να σέβονται όλα αυτά που είπα, τότε το ποδόσφαιρο θα γίνει καλύτερο και στην Ελλάδα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την ΕΠΣ Πρέβελες Λευκάδας, που υλοποιώντας υπόσχεσή της, που συμφωνήσαμε εδώ, έδωσε για άλλη μια φορά την ευκαιρία στις ομάδες, στα σωματεία που φτάνουν στην τελική φάση, να προβάλλουν τη δουλειά τους και να προβάλλουν το ποδόσφαιρο. Γιατί για φανταστείτε, σε μια ομάδα να έχεις ποδοσφαιριστές, να έχεις 10-11 ποδοσφαιριστές του επίπεδου του Μέση, του Νεϊμάρ και του Σουάρες. Είναι, συνάδελφε, εύκολο να φτιάξεις ομάδα όταν έχεις τέτοιους ποδοσφαιριστές? Ποιος τους δημιουργεί λοιπόν αυτούς τους ποδοσφαιριστές? Εμείς τους δημιουργούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να δημιουργούμε ποδοσφαιριστές, γι' αυτό και πολλές φορές έχω αντιρρήσεις με τους γονείς που επιμένουν να πιέζουμε τα παιδιά να πετυχαίνουν πολύ γρήγορα, πολύ πρόωρα ομαδικούς στόχους. Τα παιδιά πρέπει πρώτα να εξατομικευτούν, να μάθουν να παίζουν σωστά ποδόσφαιρο, να συμπεριφέρονται σωστά και σιγά σιγά αναπτύσσοντας την ηλικία τους, μεγαλώνοντας δηλαδή, να φτάσουμε στο σημείο να μπορούν και να συνεργάζονται, γιατί αυτός είναι ο τελικός στόχος, και να δημιουργούμε ωραία σύνορα και ωραία εικόνα ποδόσφαιρα. Αν έχεις 10 ποδοσφαιριστές που δεν έχουν τη σωστή τεχνική, δεν ξέρουν πώς να υποδέχονται την μπάλα, πώς να πασάρουν, πώς να τριπλάρουν, τι ομάδα θα φτιάξει εσύ ακόμη ο προπονητής μετά από 10 χρόνια? Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο στόχος και το στρατηγικό σχέδιο που φτιάξαμε εμείς στην Ένωση Πάργας και αυτό το σχέδιο αποδίδει σήμερα καρπούς. Γιατί πραγματικά, όσοι έρθετε να δείτε την Ένωση Πάργας να παίζει ποδόσφαιρο το Σαββάτο στον τελικό με την Ένωση Πρέβεζας, θα δείτε ποδοσφαιριστές με μεγάλο ταλέντο. Τώρα, ευτυχώς ή δυστυχώς, βρίσκουμε πάντα μπροστά μας την Ένωση Πρέβεζας. Λοιπόν, τα παιδιά από μένα έχουν εκπαιδευτεί και έχουν πάρει το μήνυμα ότι στο ποδόσφαιρο μόνο φίλους δημιουργούν. Αντίπαλους έχουμε μόνο για 35-70 λεπτά, τους οποίους σεβόμαστε αλλά δεν φοβόμαστε. Λοιπόν, κύριε Πανούση, δεν σας φοβόμαστε, σας σεβόμαστε.